τούρνο και ψήνεται σιγά σιγά. Θέλει λίγο ακόμα. Βλέπω ότι γύρω γύρω έχει αρχίσει και παίρνει χρηματάκι, αλλά η βάση θέλει λίγο ακόμα. Μας είχε πει 10 λεπτά, δεν έχουν περάσει 10, περάσανε 5, άντε 6. Και η διαφορετικότητα που έχει αυτή η βάση, Ελένη, να σου πω είναι η εξής, ότι θα τη χρειαστούμε προψημένη. Γιατί όταν θα φτιάξουμε την κρέμα, θα την ξαναβάλουμε μέσα στην τάρτα και θα την ψήσουμε πάλι. Γι' αυτό δεν θέλουμε να ολοκληρωθεί το ψήσιμο της τελείως. Κανονικά η ζύμη της τάρτας ψήνεται 20-25 λεπτά, μισή ώρα ανάλογα και το μέγεθός της. Θέλει τόσο παρότι είναι μικρή. Ναι. Τώρα αυτή εμείς θα τη βάλουμε ένα δεκάλεπτο και θέλουμε ίσα που να είναι προψημένη, που λέμε να μην ψηθεί τελείως. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω λοιπόν σιγά σιγά την κρέμα και θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα το χυμό του λιμονιού. Και θα σου πω ότι η συγκεκριμένη κρέμα είναι μια αρκετά έντονη κρέμα. Δηλαδή σε αυτούς που αρέσει το λεμόνι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και στη λέμονο πάει θέλω να φαίνεται πολύ. Θα βάλουμε λοιπόν το χυμό του λιμονιού μαζί με λίγο μέρος από τη ζάχαρη της συνταγής, περίπου το 10%, να ζεσταθεί και την υπόλοιπη ζάχαρη μαζί με τα αυγά θα τα πάω στο μίξερ. Άρα λοιπόν, η υπόλοιπη ζάχαρη της συνταγής και τα 6 αυγά στο μίξερ και θα τα χτυπήσουμε στη γρήγορη ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν. Όσο αυτά χτυπιούνται, θα επανέλθω λίγο στο χυμό του λιμονιού και θα σου πω, Ελένη, ότι η ίδια συνταγή μπορεί να γίνει και με χυμό πορτοκάλι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει μια τάρτα πορτοκάλι, μπορεί να γίνει και αυτό. Απλά η lemon pie είναι χαρακτηριστική. Να σου πω κάτι, ναι. Χρήστο μου, όλα καλά. Μέχρι να σου ζεστάνει λίγο εδώ πέρα το υλικό. Μπορείς να μου κόψεις λίγο να δοκιμάσω. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Χειροκρότησα, τις κάναμε κοντινό, γενικό, πλαϊνό. Αλλά γεύση θα νιώσουμε. Έχεις όλα τα δίκια. Λοιπόν. Και θα δείξουμε πώς φτιάχνεται και η μαρέγκα. Όλα θα τα δείξουμε. Αλλά να δείξουμε λίγο και πώς είναι η γεύση. Πώς θα το δείξουμε αν δεν το νιώσουμε. Λοιπόν, σφέρω και ένα πιάτο. Εδώ, κουτάλι πιρούνι. Κουτάλι. Ωραία. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ζεσταθεί. Έχει ήδη ξεκινήσει και ζεσταίνεται, γιατί έχουμε και πολύ καλή κουζίνα, είναι δίνει αμέσως. Οπότε, χυμός του λιμονιού μαζί με περίπου το 10% της ζάχαρης, λίγο ζάχαρη, έτσι απλά που λέμε για να μην πιάσει. Εγώ θα σου πω, Ελένη, ότι πολλές φορές τη συγκεκριμένη την τρώω και χωρίς μαρέγκα. Δηλαδή σκέτη την κρέμα του λεμονιού. Δεν με ενδιαφέρει η μαρέγκα. Με ενδιαφέρει το λεμόνι, η γεύση λεμονιού, η οποία σκάει στο στόμα μου μαζί με τη μπίτα, πώς το λένε, μαζί με τη ζύμη. Πω, 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 και ξέρεις, πρέπει να έχεις βάλει μέσα και ξύσμα αρκετού τσίπρα. Ναι. Γιατί θα σου πω το νιώθω και αυτό είναι που μου αρέσει. Ναι. Γιατί αυτό μου δίνει την ένταση. Την ένταση, όπως το πες. Χαμηλώνουμε λοιπόν τα αυγά και τη ζάχαρη και ρίχνουμε σιγά σιγά. Μου να σου δώσω μια μπουκίτσα. Το ζεστό χυμό του λεμονιού. Μέσα στο μίξερ. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι λίγο να απορροφηθεί ο χυμός του λεμονιού από το μείγμα των αυγών. Εδώ είμαστε μια χαρά. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Καιρό είχα, ρε Γρηγόρη, να είσαι εδώ στην κουζίνα. Πού είσαι? Έλα, μπαρμπουνάκι μου. Το νιώθεις το λεμόνι? Περνάω από πίσω κανονικά. Πες, μπαρμπουνάκι μου, σ' αρέσει? Δεν μιλάς, έπαθες τίποτα, μου μείνε στα χέρια να ξέρω τουλάχιστον, να φωνάξω μέσα, να έρθουν να σε πάρουν. Όχι, θα πάρω ένα κομματάκι. Πού θα πας? Δεν με έφτασε. Μα τι είναι τόστ και το παίρνεις έτσι? Δεν έχω πιάτο, μωρέ, λένε. Θες πιάτο? Αφού, παιδάκι μου, θα σε ταΐσω. Δεν θέλω να με ταΐσεις, ντρέπομαι. Σταμάτα, μωρέ, την τρέπεσαι τώρα, σε πιάσαν ντροπές. Ωραίο. Πήμα. Ναι, αλλά δίνω σε σένα και δεν τρώω εγώ. Γι' αυτό πάρε μία, να φάω κι εγώ από το άλλο. Μα δεν σου πάνω το πάρω. Έλα. Πού μου κάνεις και το δύσκολο. Κάτσε να πάω παρακάτω. Μου λέω στα μούσγα. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέω ότι ρίξαμε το ζεστό χυμό μέσα στο μείγμα των αυγών που έχει αφρατέψει. Δεν είναι πολύ ωραία? Δεν είναι, γι' αυτό με το λεμονέδι. Όταν απορροφήσει όλο το ζεστό χυμό το μείγμα των αυγών, επαναφέρουμε όλο το μείγμα στην κατσαρόλα. Το φόρεμα να έχετε λίγο το νου σας. Και το ανακατεύουμε μέχρι να ζεσταθεί αρκετά και να αρχίσει σιγά σιγά να δένει. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πάω λίγο στη μαρέγκα και θα σας πω ότι η μαρέγκα που έχει αυθεντική lemon pie, σαν και αυτή που έχουμε φτιάξει, ονομάζεται Ιταλική μαρέγκα. Και είναι ασπράδια αυγού μαζί με καραμέλα. Εγώ έχω ξεκινήσει την καραμέλα, θα βάλω τα ασπράδια στον κάβο του μίξερ. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός της καραμέλας, δηλαδή βάζουμε νερό και ζάχαρη από αυτά που σας έχω δώσει στη συνταγή, στη φωτιά, να βράσουν. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός, θα ξεκινήσουμε και το χτύπημα ουσιαστικά των ασπραδιών. Καλά ποίημα είναι το έργο. Και όταν αρχίσει να παίρνει λίγο χρώμα η καραμέλα, είναι και εκεί που θα τη ρίξουμε μέσα στο μείγμα των ασπραδιών. Ξαναλέω λοιπόν, βάζω τα ασπράδια στο μίξερ. Σ' άρεσε, μπαρμπουνάκι μου. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο λίγο, Γρηγόρη. Πάρα πολύ ωραία. Χτυπιούνται τα ασπράδια μας λοιπόν και εγώ επανέρχομαι στην κατσαρόλα εδώ που έχω βάλει το μείγμα του λεμονιού και ανακατεύω μέχρι λίγο να δέσει. Πάρα πολύ ωραία. Το δωράκι μου θέλεις? Θέλω να σφέρω, έλα. Αυτό που θέλω να προσέξετε εδώ είναι ότι ανακατεύουμε διαρκώς για να μην μας πιάσουν τα αυγά.
Η Ελένη το παρατήρησε και φάνηκε κιόλας ότι η συνταγή μας έχει και ξύσμα λεμονιού. Θα σας πω ότι έχω δώσει χυμό από 5 λεμόνια και ξύσμα από 5 λεμόνια. Το ξύσμα κάνει δίνει. Είναι έντονο το λεμόνι. Είναι περισσότερο την ένταση. Απλά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αν δεν θέλει κάποιος να είναι τόσο έντονη γεύση του λεμονιού, μπορεί να μειώσει το ξύσμα από τα λεμόνια ή να βάλει ξύσμα από lime και να γίνει ένα πάντρεμα γεύσεων ουσιαστικά. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει ήδη σιγά σιγά και δένει η κρέμα μας. Και λένε να σου πω εδώ ότι αυτή η κρέμα είναι μια κρέμα η οποία μπορεί να φαγωθεί και σκέτη μόνη της. Δηλαδή να την αφήσουμε να κρυώσει. Αλήθεια, μου δίνεις ιδέες. Για να δοκιμάσω. Έχουν παστεριωθεί τα αυγά μας γιατί έχουν περάσει από θερμική επεξεργασία, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αν κρυώσει τελείως αυτή η κρέμα, μπορούμε να χτυπήσουμε και λίγη κρέμα γάλακτος ή μαζί με ζάχαρη να την κάνουμε σαν τηγή, να την ανακατέψουμε και να φτιάξουμε μια πολύ ωραία τύπου μους λεμόνι. Θέλω λίγο πιο πηχτή όμως. Θα δέσει και άλλο λίγο. Θα δέσει και άλλο λίγο και όσο κρυώνει θα σφίγγει. Απλά να υπενθυμίσω ότι αυτή την κρέμα, τώρα που θα την κατεβάσω από τη φωτιά, θα τη ρίξω μέσα στην προψημένη τάρτα. Να δω λίγο και τα ασπράδια μου αν έχουν. Να δω κι εγώ λίγο. Θα ξεχάσω με αυτό. Έτοιμο είναι. Έχει. Εδώ, Ελένη, αυτό το καλό. Λίγο λιγότερο, αλλά και έτσι είναι μια χαρά. Ναι, αφού το ξεχάσαμε. Αλλά εγώ μια χαρά το βλέπω. Γιατί, ναι. Αυτό δηλαδή σου κάνει πιο άψητο από αυτό. Όχι, είναι μια χαρά. Εγώ το βλέπω και πιο έντονα σχετικά με αυτό εδώ. Είναι και θέμα φούρνου, εντάξει, δεν μας πειράζει. Ούτως ή άλλως λίγο πώς θα το βγάλω. Τώρα. Μπορώ να γυρίσω τούμπα και θα μου βγει με τη μία. Όχι. Αλλά... Εδώ θα πρέπει να περιμένουμε για τις συγκεκριμένες τάρτες. Έλα, περίμενε να το δείξω. Είναι με αποσπόμενο πάτο. Όχι, θα δεις. Απλά επειδή και το κόλπο, θα τρελαθώ τώρα. Και εγώ έψαχνα να βρω πώς θα το γυρίσω. Αν δεν έχουμε τέτοια τατιέρα, περιμένουμε λίγο να κρυώσει για να μην μας σπάσει. Η κρέμα μας. Πρόσχε. Θέλω να το σηκώσω ακόμη πώς. Όχι, παιδάκι μου, προς Θεού. Νοικοκυρά είμαι. Ορίστε. Και πολύ καλή νοικοκυρά, Ελένη. Δεν το συζητώ. Ευχαριστώ. Τώρα δεν περιμένεις από μένα να επιβράβεις αυτά τα πράγματα. Μεγάλο κομπλιμέντο αυτό. Άρα λοιπόν, στα σπράδια που έχουν αφρατέψει πλέον, πρόσχελε να σε κάψω, χαμηλώνουμε λίγο την ταχύτητα και ερχόμαστε και ρίχνουμε την καραμέλα. Διευκρινίζω... Έτσι όπως είναι ζεστή. Ναι. Πρέπει να παστεριωθεί το ασπράδι του αυγού. Αυτή είναι μια μαρέγκα η οποία τρώγεται και σκέτη. Θα δεις τι εννοώ. Άρα, αφρατεμένα τα ασπράδια, χαμηλώνουμε λίγο την ταχύτητα του μίξερ και μόλις η καραμέλα μας έχει αρχίσει και παίρνει λίγο χρώμα, την κατεβάζουμε και τη ρίχνουμε στα αφρατεμένα ασπράδια. Και δεν θα πέσουν τα αφρατεμένα ασπράδια. Όχι. Με εντυπωσιάζει γιατί είναι καυτό. Είναι καυτό, αλλά έχουν πάρει ήδη αέρα. Δεν τη ρίχνω όλη μαζί την καραμέλα για να πέσει απότομο βάρος. Τη ρίχνω σιγά σιγά και τώρα θα αυξήσω πάλι την ταχύτητα για να μπορέσει να πάρει όλη την καραμέλα. Mm. Αυτή εδώ ονομάζεται Ιταλική μαρέγκα. Εγώ την έχω έτοιμη και αυτή βέβαια για να τη δούμε. Βέβαια. Και η κρέμα μας πλέον είναι σχεδόν έτοιμη, έχει γίνει ακόμα πιο βελούδινη. Εσείς για λίγο ακόμα retweet για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο που προσφέρει η Ariston. Όταν δούμε ότι αρχίζει πλέον και βγάζει τις πρώτες φυσαλίδες βρασμού, σταματάμε. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, ανακατεύουμε λίγο ακόμα και σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε το ξύσμα του λεμονιού, που ξαναλέω αυτό είναι προαιρετικό και από εσάς πόσο θέλετε να ρίξετε. Και φυσικά θα ρίξουμε και μία κουταλιά από τα φυτικά έλαια της Ariston, τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν, ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί εκτός ψυγείου, στο ντουλάπι, να το έχουμε πάντα για τη μαγειρική. Είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, μέχρι και σε πατάτες τηγανητές. Δηλαδή, στο τηγάνι μέσα βάζουμε λίγο φυτικά έλαια της Ariston, λιώνει, πατάτες τηγανητές, αυγά τηγανητά, λέω και τις πιο απλές εκδοχές και για αυτούς που δεν είναι πολύ ειδικοί στην κουζίνα, έτσι. Άρα λοιπόν, μία κουταλιά από τα φυτικά έλαια της Ariston. Και ανακατεύουμε να ενσωματωθεί, θα λιώσει από τη θερμοκρασία της κρέμας. Βλέπεις, Ελένη, πόσο πιο βελούδινη έχει γίνει η κρέμα, πόσο πιο δεμένη. Και σε αυτό το σημείο θα γεμίσουμε τις προψημένες μας τάρτες. Πάλι έτσι ζεστό όπως είναι. Ναι. Τι ωραία που γίνεται μέσα. Πω. Και στη δεύτερη. Την υπόλοιπη θα την κρατήσω για να τη φάμε και σκέτη κρύα. Εδώ. Αυτές εδώ λοιπόν οι τάρτες ξαναμπαίνουν στο φούρνο μαζί με την προψημένη βάση για περίπου ένα τέταρτο, δεκάλεπτο τέταρτο ανάλογα του φούρνου σας, ναι. Ξανά στον αέρα. Ναι, φτάνει αυτό. Ναι, μια χαρά είναι, Ελένη. Α, και μπαίνει πόση ώρα τώρα? Ένα δεκάλεπτο με τέταρτο θα το δούμε ότι θα αρχίσει να παίρνει λίγο ίδιος χρώμα. Χρόνος. Θα περίπου, σου δείξω πώς είναι όταν βγει από το φούρνο, είναι αυτή εδώ. Και η μαρέγκα μας όταν
κρυώσει αρκετά ο κάδος, το βλέπεις ήδη πως έχει γυαλίσει από την καραμέλα, είναι αυτή εδώ. Εδώ αυτή τη μαρέγκα θα σου πω αυτό που σου είπα και πριν, ότι μπορούμε να τη φάμε και έτσι σκέτη. Γιατί έχει παστεριωθεί από τη θερμοκρασία της καραμέλας στο ασπράδι, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και πλέον είναι και το στήσιμο. Πώς θα μου την κάνεις έτσι, μπιρμπιλωτή που είναι σαν κεράκια αναμένα. Θα την κάνουμε έτσι. Ναι, πώς την έκανες, δείξε μου πώς την κάνεις. Έχω εγώ ήδη κρατήσει λίγο σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. Αυτό εδώ λέγεται σγουρός κορνές, Ελένη. Ναι. Γιατί κάνει τις μητούλες. Και γίνεται ως εξής. Έχετε κι εσείς τα δικά σας εργαλεία. Βέβαια. Ξέρεις, Ελένη, το έχουμε πει πολλές φορές εμείς ότι τα εργαλεία είναι αυτά που κάνουν το μάστορα. Τεχνικές, συνταγές, γνώσεις, σαφώς. Αλλά χωρίς και τα εργαλεία, λίγο κάτι δεν φτιάχνεται καλά. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε τώρα... πόσο γρήγορα το πας τώρα εσύ, ας πούμε. Εγώ τσαντίζομαι, γιατί μια φορά είχα πιάσει ένα τέτοιο και ήθελα να βάλω. Τώρα μαζί ήμασταν, δεν ξέρω. Και δεν... Πρέπει να ήταν μου βγαίνε πρέπει να το μαζί ένα πέρσι, χοντρό, ναι. Το άλλο μου βγαίνε πεσμένο, το άλλο είχε γύρει πλάι, δεν... Είναι θέμα συνήθειας, Ελένη. Εμένα μην ξεχνάς ότι αυτή είναι η δουλειά μου, το κάνω κάθε μέρα, οπότε... Είναι λογικό να έχω την ταχύτητα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, σε περίπτωση κάποιος που φοβάται να κάνει αυτό το σχέδιο ή που δεν έχει τη σακούλα. Να δω. Α, έλα να σου δείξω κάτι. Να σου δείξω έναν τρόπο. Βλέπεις εμένα πώς μου πάει. Θα σου πω τι γίνεται. Θα χωρίζεις τη σακούλα στα δύο. Δηλαδή το μείγμα σου, ναι, όσο αυτό που χωράει η χούφτα σου μέσα. Και η πίεση που ασκείς θα είναι με το εσωτερικό της χούφτας. Όχι με τα δάχτυλα. Όχι με τα δάχτυλα, γιατί δεν έχουν σταθερό έλεγχο. Με τα δάχτυλα το κάνω μόνο. Κάνοντας το λοιπόν με τη χούφτα, δηλαδή έχοντας τον έλεγχο μόνο στη χούφτα, θα δεις ότι είναι πολύ πιο ελεγχόμενο. Θες να το δοκιμάσεις? Βέβαια. Με τη χούφτα. Αλλά και με τη χούφτα, εγώ θα βάλω και λίγο δαχτυλάκι. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Γιατί, απλά να μην τσιμπάς ουσιαστικά το περιεχόμενο. Αυτό το κομμάτι μου δεν μπορεί να πιέσει. Πρέπει να πιέσω με τα δάχτυλα τη χούφτα. Το εσωτερικό του δαχτύλων, αλλά να μην τσιμπάει ουσιαστικά τα δάχτυλα την. Μπράβο. Αυτό είναι. Το βλέπεις? Εντάξει, αυτό τώρα πρέπει να το. Και πάλι πρέπει να κάνω πολλά μαθήματα για να κάνω σχεδιάκια. Όχι, μπορώ να χαρά. Κάνω όλη τη συνταγή, αλλά τα σχεδιάκια λίγο με δυσκολεύουν. Δεν πειράζει. Θα σου πω σε αυτό το σημείο ότι αν κάποιος δεν έχει τη σακούλα ή αν φοβάται να κάνει και αυτό στα σχεδιάκια, τι τίποτα. Με ένα κουτάλι και απλά βάζει από πάνω. Αυτό τι είναι? Τι θα είναι κάνω? Τα εργαλεία που λέγαμε πριν. Ναι, τι κάνει αυτό? Στο φλόγιστρο. Πού θα το βάλουμε? Δεν θα μπει στο φούρνο? Όχι. Και θα πάρει έτσι ωραίο χρώμα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι το εξής, ότι η φωτιά του φλόγιστρου καίει τη ζάχαρη της καραμέλα, τη ζάχαρη της καραμέλας και έρχεται και της δίνει χρώμα. Ρε παιδιά, εσείς το ξέρατε αυτό? Δεν το έχω ξαναδεί. Κοίταξε, αυτό που λες είναι σωστό από την άποψη ότι αν κάποιος δεν έχει φλόγιστρο, για να γκρατινάρει λίγο που λέμε τη μαρέγκα να πάρει το χρώμα, μπορεί να τη βάλει στο γκριλ του φούρνου για να πάρει λίγο χρώμα. Δεν μου λες, απλά... μπορώ να το κάνω και με αναπτήρα? Όχι. Όχι. Θα κάνει το χέρι σου βασικά, γιατί δεν βγάζει φλόγα σε ευθεία. Εσύ κοίτα τώρα, το έκανες έτοιμο αριστούργημα, για βιτρίνα είναι. Εντάξει, δεν είναι όμως κάτι δύσκολο, Ελένη. Δηλαδή είναι κάποια πραγματάκια, δηλαδή ο εξοπλισμός που λέγαμε πριν, τα εργαλεία. Mm-hmm. Αλλά εμένα μου αρέσει να δίνουμε και λύσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει. Είπαμε ότι αν κάποιος δεν έχει σακούλα ζαχαροπλαστικής με κορνέ, μπορεί απλά με ένα κουτάλι να το ρίξει από πάνω και ας είναι και λίγο άτεχνο, δεν μας πειράζει. Και αν δεν έχει το φλόγιστρο, στο γκριλ του φούρνου, μέχρι λίγο να πάρει χρώμα. Μπράβο, βρε Χρήστο μου, συγχαρητήρια. Και νόστιμο και όμορφο.